Άλλο είναι το θέμα τώρα. Τι, το κυπελό. Όχι, ποιο κυπελό, να δούμε πώς είναι ο Καβαλιαράτος. Σε τι κατάσταση είναι. Γιατί είναι 12:30 ώρα, είναι στο Ηράκλειο, εκεί η ομάδα. Δημιουργείς κλίμα ότι ο Καβαλιαράτος δεν είναι επαγγελματίας. Ότι γι' αυτόν τέτοια ώρα είναι νωρίς. Που δουλεύει κάθε βράδυ για το Σπόρ 24 μέχρι τη 1:30 τη νύχτα. Και θα του πεις εσύ 12:30 ότι είναι αργά. Λέω. Είναι στην Κρήτη. Σπύρο, τα λέω καλά. Θέλω να το δω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τον ευλέπω μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. 12:30 ώρα λέει τι ώρα είναι αργάλι. Μετά από καμισά για το κιόλα. Δύο ώρα λέει όμως ότι επειδή είναι Κρήτη και επειδή έχει μια ιστορία ο Καβαλιαράτος στην Κρήτη, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα στον αέρα. Από τα παλιά χρόνια στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό ρώτησα. Λοιπόν, να τα πούμε γρήγορα γιατί με περιμένουν, κύριε Παντελή. Να τα πούμε λοιπόν. Ναι, άντε, ναι, γιατί θα φύγουν, δεν θα περιμένουν. Λοιπόν, κύριε Θεμή, ποτέ δεν είπαμε ότι πήραμε ευρωπαϊκά με κόντρα διαιτησία. Ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν έχει υποθεί αυτό. Αυτό το λες εσύ. Ναι, εντάξει. Κάποια μάτς χαθήκανε για τη διαιτησία. Εντάξει, αλλά όχι όλα. Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται. Μπάσκετ, έλα, πες τα. Πες μας πως είσαι εκεί και ποια είναι η φάση για το Σπόρ 24 στην Κρήτη. Θα έχουμε ένα βίντεο το πρωί με το γήπεδο που είναι πανέμορφο. Φαντάζομαι, Σπύρο, ότι το λέω ότι έχει κατέβει μια πολύ μεγάλη αποστολή του Σπόρ 24 στην Κρήτη με τον Καβαλιαράτο, τον Διαμαντόπουλο, τον Τρίγκα, τον Πανάγο, τον Ιριώτη, τον Περπερίδη, τον Βλαβιανό. Το Φαφαλιό. Ε? Το Φαφαλιό, όχι τον Βλαβιανό. Τον Φαφαλιό, τον Νίκο. Έλα, καλό παιδί. Δεν πάει που δεν έχω. Ωραία ατμόσφαιρα, φαντάζομαι. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια, 18 Σπύρο, Final Four. Ναι, το 2004 έγινε το τελευταίο Final Four, το οποίο μάλιστα ήταν πολεμικό κανονικά, δηλαδή έγιναν τρομερά επεισόδια. Εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Μακάρι. Τουλάχιστον στο πριν, έτσι, πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα. Αλλά να εξηγήσω ότι δεν ζει το Ηράκλειο στους ρυθμούς Final Four. Δεν είναι από αύριο, θα γιορτή, ζήσει, από όμως. Αύριο θα αρχίσει αυτό. Ναι. Έτσι. Εδώ είναι πιο πολλοί ομάδες που συναντήθηκαν, έκαναν τη συνέντευξη τύπου, ήταν μια ωραία εκδήλωση το μεσημέρι. Μπράβο. Είδαμε ένα πολύ ωραίο κύπελο. Στο γήπεδο οργανωμένα πάρα πολύ τα πράγματα, οι προπονήσεις των ομάδων. Το ότι δεν υπάρχει κόσμος είναι που δεν δίνει το χαρακτήρα γιορτή. Δεν πειράζει, δεν υπάρχουν οπαδοί. Δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί άμα υπάρχει κόσμος, ξέρεις τι γίνεται. Στο τέλος θα γίνονταν το πολιτικό. Θλίβομαι που το λέω αυτό, αλλά επειδή έχουμε δει τόσα Final Four και εμείς οι δύο από κοντά και τα καλά και τα παιδιά. Καλύτερα. Καλύτερα. Ναι. 2.000 θα έχει άτομα στο γήπεδο. Τι θα έχει? 2.000 άτομα. 2.000 άτομα, τα οποία να το διευκρινίσουμε γιατί ακόμα δεν το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Τα εισιτήρια έχουν μοιραστεί μέσω της ΕΟΚ και μέσω της τοπικής ένωσης ΕΚΑΣΚ. Έτσι λοιπόν έχουν πάει σε μεμονωμένα άτομα. Θα πω τώρα κάτι σχετικό με αυτό. Έχουν δηλωθεί από τις ομάδες κάποιοι άνθρωποι στις λίστες της προσκλήσης. Σήμερα κόπηκαν 5 άτομα από λίστα ομάδας, έτσι από τις 4 που βρίσκονται στο Final Four, διότι είναι οπαδοί οι οποίοι έχουν συμμετάξει σε επεισόδια. Mm-hmm. Γίνεται τρομερός έλεγχος, τριπλοτσεκάρισμα από την αστυνομία. Και 5 άτομα κοπήκανε σήμερα γιατί ήταν από αυτούς που λέμε έχουν συμμετάξει σε επεισόδια. Είναι με πολύ σοβαρός ο έλεγχος, γι' αυτό και τα περισσότερα εισιτήρια δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε χέρια. Αύριο θα σταλούν μέσω email. Και η ομάδα με ποια λογική τους έβαλε μέσα, Σπύρο? Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Και είναι, τι θα κάνανε 4 άτομα στο γήπεδο τώρα, έτσι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Με ποια λογική δώσαν τις προσκλήσεις, κάποιες προσκλήσεις που τις αναλογούσαν σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να μπουν. Πάντα. Μπορείς για να τεστάρουν την αστυνομία και τον έλεγχο. Μπορεί, ναι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί, θα σου πω, ποιο δωμάτιο, σε ποιο δωμάτιο είναι αυτό που βγαίνεται τώρα, ποιανού είναι? 2-10, δωμάτιο 2-10. Δεν τι με νοιάζει ο αριθμός. Ποιανού είναι, λέμε. Τι ποιο είναι? Σουίτα είναι? Ναι, η σουίτα του Σπόρκο. Στη σουίτα. Στο Γκάλαξι είμαστε, ναι, στο Γκάλαξι. Στο Γκάλαξι. Πολύ ωραία σουίτα. Λέω, ναι, φοβερό ξένο έχει τον Γκάλαξι. Λέω, είσαι σε σουίτα ή σε κάποιο δωμάτιο που μένετε? Στη σουίτα είμαστε. Αυτό πες το, αυτό σε ρωτάω. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Κοροϊδεύω, έχω τον Πανάγο εδώ. Πέντε που λοιπόν, θα σου πω κάτι. Φοβερό το ξενοδοχείο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Mm. Πάρα πολύ ωραίο, με εξωτερικούς χώρους, με εσωτερικούς χώρους πολύ ωραίο, τις πισίνες του, τα κόλπακ, πάρα πολύ ωραίο. Έχω μάθει για χαμάμ. Θα πάσετε και στην πισίνα? Έχω μάθει για χαμάμ. Την είδα για το καλοκαίρι. Το Καβαλιαράτος είναι τώρα αυστηρός κριτής των ξενοδοχείων, δεν είναι κανένας τώρα. Τώρα που πάτε? Εγώ θα φύγω, οι άλλοι θα πάνε για ύπνο.
Μπράβο. Εγώ κοιμήθηκα λίγο την ώρα του αγώνα, δηλαδή ξύπνησα μετά τον γκολ του Τικίνιου, γιατί δεν είχα κοιμηθεί καθόλου το βράδυ. Ναι. Και τώρα θα πάω μια βόλτα, αν προλάβω λίγο Ηράκλειο by night. Τι αν προλάβει λίγο, Εσπύρο, στο Ηράκλειο είσαι. Μόνο λίγο θα προλάβει. Ναι, υπάρχει κανένα άνθρωπο, μην είναι μόνο. Θα βρει εσύ. Ευχαριστούμε. Έγινε. Θα τα λέμε αύριο.